Περιφέρεια Κρήτης και Δήμαρχοι του νησιού εντείνουν τις προσπάθειες προκειμένου να ενταχθούν και άλλοι κωδικοί στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου, όπως και οι κάτοικοι του νησιού, ώστε να έχουν μείωση εισιτηρίου βάσει κοινωνικών κριτηρίων. Μέσα σε Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουμε μία ενημέρωση με τα επιμελητήρια και τους φορείς αναπεριφερειακή ενότητα για να μπορούμε να εντάξουμε και άλλους κωδικούς και ο στόχος είναι οι πολίτες της Κρήτης με κοινωνικά κριτήρια, γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να μπορούν να έχουν τη μείωση του εισιτηρίου. Κοιτάμε σε πρώτη φάση πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την ήδη υφιστάμενη κατάσταση μέσα από δράσεις ενημέρωσης των επιχειρήσεων και μία συμπόρευση και συστράτευση ώστε να επεκταθεί και για άλλες κατηγορίες, κυρίως τις ευπαθείς οικονομικές ομάδες, ώστε και η Κρήτη να μπορεί να υποφεληθεί σημαντικά από αυτό το μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Μάλιστα, το επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις σε κάθε νομό, προκειμένου να γίνει ενημέρωση για την εφαρμογή του μέτρου στα προϊόντα και τις επιχειρήσεις. Η σχετική προσπάθεια που καταβάλλουμε είναι σε εξέλιξη. Επικεντρώνεται αφενός στο να τα καταφέρουμε να μπουν περισσότερες επιχειρήσεις, αλλά κυρίως να μπουν οι πολίτες, δηλαδή οι επιβάτες. Να υπαχθούν και εκείνοι, όπως που σημαίνει έκτος του εισιτήριου που θα πληρώνουν. Αυτό, κατά την εκτίμησή μου, θα αφορά καταρχήν πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Κουκουλάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, που μας είπε και μας ενημέρωσε ότι γίνεται μία μελέτη για την κοστολόγηση της επέκτασης αυτού του μέτρου και στους επιβάτες του νησιού μας. Προφανώς διαπιστώσαμε ότι υπάρχει και θέμα ενημέρωσης ήδη εκείνων που μπορούν να ευεργετηθούν από το μέτρο και οι οποίοι δεν έχουν κάνει ακόμα χρήση. Καθώς επίσης αποφασίστηκε να υπάρξει και αντιπεριφέρεια μία εκδήλωση η οποία θα ενημερώσει και τους επιχειρηματίες οι οποίοι ακόμα ενδεχομένως δεν έχουν μπει στη διαδικασία να αξιοποιήσουν το μέτρο αυτό προς όφελό τους. Στη διάρκεια σύσκεψης στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία των Δημάρχων Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου τέθηκαν επιτάπητος και άλλα ζητήματα όπως τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης αλλά και έργα που θα υλοποιηθούν εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου. Ο στόχος μας είναι να εντάσσονται έργα μέσα στο 2022, ούτως ώστε να μπορούμε να απορροφήσουμε πόρους από τη νέα προγραμματική περίοδο.